φόρτσα το φορτίο σου. Ναι, σούρτα. Τι φράμε πλημμυρίζω από τα τέτοια. Παιδιά. Τώρα το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να περιμένουμε. Και θα γίνουμε ήρωες. Έκτακτο δελτίο. Εξολόθησαν όλες τις γάτες και γέμισαν το νησί με ποντίκια για να κερδοσκοπήσουν. Τα ποντίκια πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Επίκειται επιδημία. Δεν υπάρχει ούτε μια γάτα ζωντανή για να τα κυνηγήσει. Μεγάλη πολιτική κρίση στο νησί μας. Ο κόσμος ξεσηκώνεται. Μερικοί υπουργοί παραιτήθηκαν, άλλοι δικάστηκαν, ένας αυτοκτόνησε. Η κυβέρνηση έπεσε. Οι υπεύθυνοι φυλακίστηκαν. Οι υπόλοιποι παραδόθηκαν ή κρύφτηκαν ακόμα σε σοφίτες, σε υπόγεια ή ακόμα σε σπηλιές. Καλή σας νύχτα. Μας υποδέχτηκαν σαν αληθινούς ήρωες. Μας χειροκροτούσαν, μας καμάρωναν και μας καλόπιναν. Σε λίγες ώρες είχαμε τρέψει τα ποντίκια σε άδεκτη φυγή και έτσι σώθηκαν οι γάτες και γίναμε ήρωες. Το νησί μας επανήλθε στους κανονικούς ρυθμούς. Οι γάτες πολλαπλασιάστηκαν, ο φόβος έφυγε, το είδε και η τυχεροψία. Θα έλεγε κανείς πως ο μεγάλος διωγμός, ο φρικτός ο κύριος κατατρεγμός, δεν είχε συμβεί ποτέ. Όλα είναι ειρηνικά. Οι άνθρωποι φέρονται όπως πάντα. Άλλοι μας λατρεύουν, άλλοι μας αντιπαθούν. Άλλοι μας ταΐζουν, άλλοι μας αντιπαθούν. Όλοι αυτοί που κάποτε ήθελαν να μας εξοντώσουν, πηγαίνουν τώρα τα περνά στις δουλειές τους. Κάνουν τα ψώνια τους, κόβουν τις βόλτες. Άκουσα μάλιστα ότι ο τύπος που μας καταδίωκε και μύριζε τσίπορο από κοπριά, έπεισε, λέει, τους αρμόδιους ότι μετάλλασε και εξελέγει πρόεδρος της εταιρείας προστασίας ζώων. Τώρα που τα βλέπω όλα τόσο ήρεμα, γαλήνια και ειρηνικά, αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να συνέβη σε όλο αυτό που συνέβη. Αναρωτιέμαι και προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι ποτέ μα ποτέ δεν μπορεί να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Στο βάθος της καρδιάς μου όμως, ξέρω πως εδώ στο νησί μας, όπως κι αλλού άλλωστε οι άνθρωποι, ξεχνάνε. Και η τρέλα δεν θέλει πολύ να φουντώσει αυτό ξανά κατά την αρχή.